ότι αφήθηκε να νοηθεί ότι ετοιμάζει κόμμα με ποντίους, θα στηρίξουμε τους ποντίους στην ομιλία. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από το ότι εγώ δεν έχω πει τίποτα για την δημιουργία Ποντιακού Κόμματος. Απλά σήμερα συγκεντρωθήκαμε στην δεύτερη παγκόσμια συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς όλος ο λόγος γίνεται γύρω από τα ποντιακά θέματα. Εμείς είμαστε μπροστά στο δίλημα. Όλοι εμείς. Και οι πόντιοι μεταξύ των άλλων. Τι πρέπει να κάνουμε αύριο. Σε πιο δύσκολη κατάσταση βρίσκεται ο ποντιακός ελληνισμός. Γιατί. Επειδή εμείς είμαστε άρρωστοι, ασθενείς με την ασθένεια. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι όλη η Ελλάδα είναι ασθενής. Εμείς κοιτάμε πίσω μας. Και κοιτώντας πίσω προσπαθούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό πάντα οδηγεί στην καταστροφή. Γι' αυτό το λόγο εγώ έχω δηλώσει ότι το δικό μου ίδρυμα από σήμερα εισάγει ειδικές υποτροφίες και χρηματοδότηση με σκοπό να ενισχύσουμε τους νέους πολιτικούς ποντιακής καταγωγής. Γιατί, επειδή ελληνική εθνική πολιτική κάνει κατά την δικιά μου άποψη κάποιο μπορούμε να πούμε έγκλημα σε σχέση με τον ρόλο και την θέση του ποντιακού ελληνισμού. Εμείς υπάρχουμε. Και πώς μπορούν να μην μιλάνε για μας. Οι πόντι είναι 30% του πληθυσμού των Ελλήνων γενικότερα. Και εμείς θέλουμε όχι την ξένη θέση, θέλουμε την δικιά μας θέση. Και το τελευταίο ήταν για ακόμα μια φορά η πολιτική της Ελλάδας μπαίνει στην κατάσταση σπέκουλας. Τι έχει γίνει. Οι μερικοί λένε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Τότε αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο δεν ζούμε στην πατρίδα μας. Για ποιον λόγο οι πόντιοι κατοικούν στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στην Αφρική. Για ποιον λόγο τότε η Ελληνική Βουλή έχει αναγνώρισει 19 Μαΐου ως μέρα της τραγωδίας. Και για ποιον λόγο ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας μπορεί να επιτρέψει τον εαυτό του να πει ότι αυτό το γεγονός δεν έχει συμβεί. Вот для чего нам нужно усиливать пантийские настроения в парламенте Греции, может быть. Γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως θα πρέπει να ενισχύσουμε στις ποντιακές διαθέσεις, φιλοποντιακές διαθέσεις στην Ελληνική Βουλή. Никто не давал никому права. Κανένας δεν έχει δώσει δικαίωμα σε κανέναν. Отрицать то, να μην αναγνωρίσουν εκείνα. Чего ты не знаешь. Που δεν γνωρίζεις. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι ήρθε ο χρόνος εάν ελληνικός λαός επιθυμεί να ζήσει ευτυχισμένα και εγώ πιστεύω ότι θέλει. Θέλω όλοι να το πιστέψετε. Μόνο μαζί μας μπορείτε να είστε ευτυχισμένοι. Διαφορετικά δεν μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό εγώ κάλεσα. Ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Πόσο μπορούμε να κλαίμε. Όλη τη ζωή άκουγα τα ποντιακά τραγούδια και μουσική με θρύνο, με κλάμα, μόνο δάκρυα. Και εγώ θέλω να πω φτάνει. Φτάνει επειδή ήρθε αυτός ο χρόνος. Έχουν στεγνώσει τα μάτια μας. Βλέπετε, είναι στεγνά. Και λοιπόν γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μόνο αλλάζοντας την σελίδα, βάζοντας την τελεία και προχωρώντας μπροστά. Με διαφορετικά δεν γίνεται. Σήμερα είχα κάποιες συναντήσεις στην Βόρεια Ανατολική Ελλάδα. Υπάρχει τραγωδία εθνική, πανεθνικού χαρακτήρα. Τραγωδία. Και δεν θέλουμε να το βλέπουμε αυτό. Για ποιο λόγο έχουμε παραχωρήσει το πόντο. Για ποιο λόγο 100 χρόνια πριν κάναμε ενταλλαγή. Για να χάσουμε και σήμερα αυτά. Θεωρούμε ότι έχουμε όλα τα δικαιώματα και βάσεις. Να θεωρούμε ότι
Για μας πρέπει να μιλάνε έτσι. Как мы заслуживаем это. Έτσι όπως εμείς αξίζουμε. Больше никак. Και τίποτα άλλο. Никакой партии. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα. Мы понтийцы рождаемся уже как партия. Εμείς οι πόντιοι γεννιόμαστε σαν κόμμα. Πατριώτες. Πατριώτες. Лучше нас никто не может эту землю и народ любить. Καλύτερα από εμάς δεν μπορεί να αγαπάει κανένας αυτή τη γη και αυτό το λαό. Όταν ξεκίνησε ο εθνικός απελευθερωτικός αγώνας στην Ελλάδα, οι πόντιοι βιαζόταν να έρθουν εδώ και όταν τους ρωτούσαν γιατί βιάζεστε να έρθετε και απαντούσαν εάν η μοίρα μου είναι να πεθάνω για την ελευθερία της Ελλάδας, εγώ θέλω να πεθάνω τις πρώτες μέρες. Γι' αυτό ξανά και ξανά θα μαζευόμαστε για να είμαστε ωφέλιμοι. Δεν λέω τυχαία ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε. Να αναστήσουμε τον ποντιακό ελληνισμό. Εγώ λέω ότι ελάτε εμείς οι πόντιοι. Να χτίσουμε εργοστάσια, να χτίσουμε επιχειρήσεις, να δώσουμε δουλειές στον κόσμο. Δεν πρέπει να φύγετε από την Ελλάδα. Αποχωρείτε εσείς από την Ελλάδα και επιθετικό Ισλάμ έρχεται εδώ στη χώρα μας. Εσείς δίνετε τόπο. Δεν πρέπει να φύγετε. Πρέπει να φτιάχνουμε, να χτίζουμε εδώ. Εάν εμείς αποφασίσαμε και λέμε ότι αυτή η χώρα, αυτό το κράτος είναι η πατρίδα μας. Και όταν λέω εμείς, εννοώ εμείς όλοι. Με τους αδύνατους, είναι δύσκολο να προχωρήσει μπροστά. Και αυτό όταν απίφθινα εγώ το λόγο στον κύριο Μελισανίδη, έχω πει ότι εμείς έχουμε ανάγκη ισχυρούς ανθρώπους, δυνατούς ανθρώπους. Με τους δυνατούς ανθρώπους είναι εύκολο να προχωρήσει μπροστά. Ενώ με τους αδύνατους ανθρώπους είναι πιο εύκολο να διαλύσει τα πράγματα. Меня все время угнетает один момент. Εμένα συνέχεια με καταπιέζει ένα σημείο. Что в образовательной истории внутри Греции. Ότι στα βιβλία της ιστορίας, εκπαιδευτικά βιβλία της ιστορίας της σχολείας της Ελλάδας, γράφουν για τους πόντιους μεταξύ των άλλων. Σαν να υπάρχουν και να μην υπάρχουν. Υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Ο Υψηλάντης δεν ήταν δικός μας. Разве такие, как он, мало было среди. Τέτοιοι άνθρωποι όπως ο Υψηλάντης δεν ήταν πολλοί. Γι' αυτό εγώ πολλές φορές συνέχεια και στην Βουλή των Ελλήνων και σε διάφορα συνέδρια και παντού στα φόρουμ λέω ότι πρέπει να θέσουμε θέμα αλλαγής μορφωτικού συστήματος, της ύλης μορφωτικής. Η ιστορία της Ελλάδας είναι η ιστορία όλων περιοχών της Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης, όλων των περιοχών του Ιωνίου. Και όταν ο Υπουργός Παιδείας αρνείται εκείνο που φέρει πληγή και προσβάλλει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, δεν έχει δικαίωμα να είναι Υπουργός Παιδείας. Τώρα θα ζητήσει συγγνώμη, δεν θα ζητήσει συγγνώμη, είναι δευτερεύον για μένα. Εάν εγώ δεν γνωρίζω κάποια γεγονότα, καλύτερα να μην μιλήσω καθόλου για αυτά. Ενώ εάν εγώ αρνούμε, πρέπει να σκεφτώ, έτσι είναι. Να αναρωτηθώ, για ποιο λόγο όλος αυτός ο κόσμος 100 χρόνια κλαίει. Για ποιον λόγο αυτά τα μικρά παιδιά βγήκαν και τραγουδούσαν για τα γεγονότα τα οποία προκαλούν δάκρυα. Και μετά πώς μπορώ εγώ να πω στα παιδιά, σεβαστείτε τον ελληνικό νόμο, εάν ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας δεν σέβεται τον νόμο. Εάν δεν υφίστατο, αν δεν υπήρχε η γενοκτονία του ποντιακού λαού, ας ακυρώσουν το νόμο που έχουν ψηφίσει τότε. Τότε θα γνωρίζουμε ότι είμαστε ορφανοί. Τελείωσε. Άλλο είναι όταν βγαίνουμε στον δρόμο και συζητάμε. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν βγαίνει ένα μέλος κυβέρνησης και λέει, δηλώνει κάτι επίσημα. Και εγώ νομίζω ότι η νεολαία θα θέσει βάση πάνω σε αυτά τα θέματα. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, θα χαρώ πολύ εάν θα τεθεί αυτό το ζήτημα. Δεν επιτρέπεται να επιτρέψουμε την μνήμη μας να την σβήνουν και να την ποδοπατάνε. Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας, ο Χρύσανθος, είπε στο βιβλίο του «Η Εκκλησία της Τραπεζούντας» «Αυτός που πέρασε πρέπει να επιστρέψετε».
Πρέπει να δείτε τι πόνος υπάρχει εδώ. Και μόνο τότε θα μπορέσετε να καταλάβετε τι πόνο έχω μέσα μου. Και όταν ο Υπουργός λέει κάποια πράγματα, πρέπει να καταλαβαίνει ότι ο κόσμος πονάει μέσα στην καρδιά του. Εγώ καλούσα να ψηφίσουν το κόμμα του Τσίπρα. Όχι για να βγει το μέλος της κυβέρνησής του και να δηλώνει κάτι τέτοιο. Είναι ειδικό θέμα. Αλλά εσείς θα έχετε παρατηρήσει ότι στην ομιλία μου είπα ότι εγώ ιδρύω. Μάλλον το φιλανθρωπικό ίδρυμα δικό μου ιδρύει. Ένα επιστημονικό κέντρο μελετών. Το οποίο θα μελετάει το ποντιακό ελληνισμό. Και μελέτη θα αφορά την θέση και τον ρόλο για την επιστημονική τεκμηρίωση. Το τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει τώρα και να βάλουμε μια τελεία σε αυτό. Εάν δεν έχει συμβεί τίποτα, τότε πρέπει να βγουν επιστήμονες και να μας πούν δεν έχει συμβεί τίποτα. Τότε και εμείς σαν τους Σύριους που 1 εκατομμύριο κόσμος τώρα γυρνάει στην Ευρώπη και μετά από 100 χρόνια θα πούνε «Ναι, παιδιά, δεν έχει συμβεί τίποτα στη Συρία». Εγώ ήθελα να ρωτήσω μήπως δώσει προτεραιότητα οι δράσεις που θα αναπτύξει στοχεύουν και στο να φέρει ομογενείς να επενδύσουν στη χώρα μας και αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ξέρετε, αν δεν θα ήμουν Έλληνας, εγώ θα καλούσα να φύγουμε από εδώ. Εγώ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Поэтому, если кого-то приглашаешь с инвестициями, οπότε, αν καλείς κάποιον να επενδύσει, надо понимать, какая твоя ответственность. Τότε πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η δικιά σου ευθύνη αυτό. Я инвестирую, εγώ επενδύω и говорю, делайте, как я. Και εγώ λέω, κάντε όπως εγώ. Но я теряю. Αλλά εγώ χάνω. И люди говорят, ты теряешь, ты хочешь, чтобы и мы теряли. Αλλά ο κόσμος λέει ότι εσύ χάνεις χρήματα και θέλεις να χάνουμε και εμείς. Поэтому, когда у нас была беседа с Ципрасом, γι' αυτό όταν είχαμε κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα, του είπα, κατά τη δικιά μου άποψη πρέπει να ψηφιστεί ο νόμος, ο οποίος ο νόμος θα προστατεύει την επένδυση και θα προστατεύει τον επενδυτή. Και τότε μόνο θα υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη. Ενώ όταν δεν υπάρχει απλά ο νόμος ο οποίος προστατεύει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι κάποιος θα έρθει εδώ με μεγάλα ποσά. Αλλά το να μην φύγουν από εδώ καλό όλη την νεολαία. Η διασπορά η ελληνική αυξάνεται, μεγαλώνει. За счет того, что отсюда уезжают. Επειδή από εδώ φεύγει ο κόσμος. Нет работы, нет перспективы, нет понимания. Δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει κατανόηση. Человек хочет кушать. Ο άνθρωπος πεινάει, θέλει να φάει. Человек хочет реализовать себя. Θέλει να υλοποιήσει τον εαυτό του. Здесь должны быть перспективы для реализации. Εδώ πρέπει να δημιουργηθούν προοπτικές για την αυτοϋλοποίηση των προσώπων. Πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες. Вот я акцентировал внимание на ПОЕ. Εγώ έχω τονίσει το θέμα της Ποντιακής Ομοσπονδίας. Я говорю. Και λέω, και μην περιμένετε ότι στο μυαλό μας πρέπει να διαμορφωθεί σκέψη ότι πρέπει κάποιος να αποχωρήσει για να έχουμε ευκαιρία εμείς. Πρέπει να ζήσετε 100 χρόνια, αλλά πρέπει να κάνετε ένα βήμα στην άκρη για να αφήσετε την νεολαία να περάσει. Δώστε την προσοχή. Στο δημοψήφισμα είπε ο λαός όχι. Και παρόλα αυτά τα γνωστά γεγονότα, τον νέο πρωθυπουργό τον πάλι στήριξε ο λαός. Επειδή ο λαός θέλει κάτι νέο. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Ο λαός θέλει κάτι νέο, κάτι καινούριο. Νεολαία δεν πρέπει να φεύγει. Εγώ στην ομιλία μου акцентировал внимание на то, что мы становимся людьми. Τόνισε ότι εμείς πλέον γινόμαστε άνθρωποι με μια υβριδική νοοτροπία. Μερικές φορές εμένα μου φαίνεται ότι εγώ είμαι πιο Ρώσος, περισσότερα Ρώσος. Μερικές φορές μου φαίνεται ότι είμαι περισσότερα Έλληνας.
потому что 200 лет. Επειδή 200 χρόνια. Они меняют ментальность. Αυτά τα 200 χρόνια αλλάζουν την νοοτροπία. Мы думаем уже как глобальные люди. Πλέον σκεφτόμαστε σαν παγκοσμιοποιημένοι άνθρωποι. Поэтому нельзя допустить, чтобы перспективная молодежь уезжала. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε η νεολαία με προοπτική να φύγει από τη χώρα. Нельзя. Δεν επιτρέπεται. Это катастрофа. Θα είναι η καταστροφή μας. Но она появится через 15-20 лет. Η καταστροφή αυτή όμως θα εμφανιστεί σε 15-20 χρόνια.